Σε καταγεγμένη περιοχή ζών, να. Οπότε είναι δύσκολο να μείνει. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να μείνει ζωντανό. Ναι. Μπράβο, Μάρια. Δύσκολο. οπότε. Ως κόνσεπτ είναι πολύ ωραίο, απλά είναι δύσκολη η υλοποίηση γιατί πρέπει να βρεις το κατάλληλο υλικό το οποίο δεν θα πειράξει και το βιότοπο αλλά και θα είναι αισθητικά ωραίο στο μάτι. Επιστρέφουμε στο σύνολο του project. Το σύνολο του project ξεκίνησε από μια ιδέα των κοριτσιών των Κυπρίων να φτιάξουν κάτι σαν ένα δίχτυ που θα έχει σκουπίδια που κρέμονται. Που θα έχει σκουπίδια και που κρέμονται, αν το θυμάστε, που το είχαν περιγράψει κάποιες στιγμές. Που είχαν πει ότι δεν να πετάμε τα σκουπίδια μας. Ναι, ναι. Και κάπως να τα δέσουν και λοιπά και λοιπά. Και εκεί, στη συνεργασία που όταν μίλησε πια τα κορίτσια με την Άσπα, που δεν ήταν και το πιο επιτυχημένη συνομιλία, θα έλεγα. Έτσι. Δεν ένιωσα μόνο εγώ λίγο άβολα. Το κατάλαβα. από ό,τι έμαθα, το πρόβλημα με τα κορίτσια προήλθε μεταξύ τους τελικά. Γι' αυτό δεν έγινε το project. Ναι, οκ, okay, δεν πειράζει. Γιατί σαν παιδί χωρισμένο γονιό. Έτσι είσαι. Ισχύει. Έλα ρε μαλάκα. Οπότε... Οπότε εκεί είχε την εξαιρετική ιδέα η Άσπα, ως ένα πολύ έξυπνο παιδί, να φτιάξει ένα... Δηλαδή πώς θα κάνανε αυτά τα δίχτυ. Ο Μάριος πήγε αμέριμνος στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Δεν ψήθηκε. Και τέλος πάντων, η Άσπα λοιπόν μέσα σε αυτό το story ήθελε να παίξει ένα ρόλο με το να φτιάξει ένα κάδο. Δηλαδή, και τώρα το δικό μου το μυαλό, όπως τα μεταφράζει πάντα και κάπως τα λιώνει τα πράγματα, ήταν να φτιαχτεί ένα δίχτυ στην άκρη του δάσους από τα κορίτσια, έτσι σε μακραμέ που θα εμπλέκονται και σκουπίδια. Το οποίο όμως στην πραγματικότητα θα εμποδίζει τα σκουπίδια να μπουν στο δάσος. Και η δική μου φαντασία ήταν αυτή, ναι. Και εκεί η Άσπα θα έφτιαχνε ένα πιο εικαστικό σκουπιδοντενεκέ, προκλητικό με έναν τρόπο, στους επισκέπτες να πηγαίνουν να πετάνε τα σκουπίδια τους. Ρε φίλε, έχουμε κάνει όλη αυτή την κατασκευή για να μην πετάς τα κολοσκουπίδια σου. Και εκεί θα το επένδυε και με ένα ξύλο που εκεί από την αρχή είπε ότι υπήρχε δυσκολία, γιατί είναι ένα συγκεκριμένο υλικό πολύ που αν το προχωράγαμε και λόγω. Οπότε αφού έγιναν όλες αυτές οι συζητήσεις και καταλήξαμε σε ένα πολύ ωραίο σχέδιο και το να κάνει κάποια πειράματα η Άσπα που ποτέ δεν έκανε γιατί βρισκόταν είτε στη Βομβάη που είχες... είτε στο Ντουμπάι. Oh. Είτε... Ναι, σας το λέω αυτό έτσι περιγραμματικά γιατί πήγε Ντουμπάι αυτό τον καιρό. Ναι, α, έχεις πάει. Όχι, δεν έχω πάει. Αλλά ξέρετε πήγε Άσπα. Ναι. Και κάτι άλλες εξετάσεις μετά το ένα το άλλο κλπ. Και λίγη τεμπελιά και λίγο το ένα και λίγο το άλλο, κλασικά, τα κλασικά των 19 χρονών. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Δεν τα λέμε όλα τα άσχημα, ήταν και εξεταστική ενδιάμεσα. Ναι, το είπα πρώτα. Είπα πρώτα το Ντουμπάι για να εντυπωσιάσω, δεύτερο την εξεταστική για να την δικαιολογήσω, για να δείξουμε ότι διαβάζουμε. Και τρίτο. Έχουμε περάσει τα μισά μαθήματα ήδη. Μπράβο! Και τρίτο έβαλα τη λίγη τεμπελιά των 19 χρονών που πρώτη φορά μπαίνω στο πανεπιστήμιο, πρώτη χρονιά, τι να κάνω, δεύτερη. Πρώτη, γιατί πρώτη, πρώτη ήταν κλεισμένη μέσα COVID. Ναι, ναι. Ναι, και ο γιος μου μαζί με αυτούς. Είναι ακριβώς η ίδια ηλικία είναι ο γιος μου, παρεμπιπτόντος, με εσάς. Το 2003 είσαι. Όχι, του 2 και ο δικός μου, του 2. Δεύτερο έτος φέτο, πέρσι το πέρασαν στο... Τι σπουδάζει. Γεωπονική. Θέλει να γίνει γεωπόνος. Δεν έχει δει ποτέ κουνούπι στην... Όταν τον είχα φέρει εδώ, μου λέγε εγώ δεν ξαναρχόμαι εδώ με τόσα μυγάκια που έχει. Κατά τα άλλα θέλω να γίνει γεωπόνη. Ναι, γιατί είναι περιβαντολόγος από τα 6 του, παρακαλώ. Περιβαντολόγος ή γεωπόνος είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Το ξέρω, αλλά αυτός θεώρησε ότι μέσα από τη γεωπονική θα προσεγγίσει πιο σωστά το περιβαντολόγο. Και τέλος πάντων δεν ήθελε να πάει Κρήτη. Είναι κοντά στη φύση. Εν μέρη δεν είναι όλοι άνθρωποι φτιαγμένοι για τη φύση. Αυτό να λέγεται. Ναι. Και αυτό είναι από αυτού και το δηλώνει κιόλα. Είμαι παιδί τη πόλη. Πώ το λένε, και εμένα μαγει θάλασσα, αλλά να μου σχένομαι. Οπότε η Άσπα έκανε αυτό το σχέδιο. Μετά,
Ακυρώσαμε το σχέδιο των Κυπρίων γιατί προέκυψαν στην αρχή, δεν βγαίνει το πρόγραμμα, στο τέλος χωρίζουμε, στο τέλος βγήκε το πρόγραμμα, χωρίζουμε. Και χωρίσαμε. Οπότε... Διαζύγιο, οπότε... Ναι, μωρέ, χωρίς να παίξει. Ποιος θέλει να παίξει. Ναι, πονάνε. Ω, μη σ' ακούει έτσι, γιατί υπάρχει και εκεί.